αξιονιστεί. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου. Εισφορά έτι δέσποντα. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
υπέρμαχος, τρόπε
ζώνη μας ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου. Της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, ως και πάντων των συμμετεχόντων μετακατανοίξεως εις την ιεράν τελετήν ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην, και πάσαν πόλην και χώραν, απορκής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταπολισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, ενσυνίου πολέμου και ενσυνίου θανάτου, υπέρ του ήλων ερμενή και βιάρακτον γενέστε, καταλαθόν και φιλάνθρωπον θεωνιών, και αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Ον ημών ο Θεός, ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το πνεύματι σου. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς. Δι' αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησο. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, Κύριε Γεώργιε, εξοχότατε Κύριε Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας των Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, Κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως Κυπρίων Νομού Αχαΐας, εντιμότατοι άρχοντες απαξάπαντες, ημέρα χαράς και μνήμη σήμερα για την Πάτρα, την Ελλάδα, την Κύπρο, αφού μας συνήθρισεν εδώ το χρέος μας έναντι του Εθνομάρτυρος Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, του οποίου την προτομή εντός ολίγου και θα αποκαλύψομεν. Μακαριότατε, με αισθήματα ιδιαίτερας χαράς και αγαλιάσεως, σας υποδεχόμεθα εις την Αποστολικήν και περιάκουστον πόλην των Πατρών, εις την πόλην του Πρωτοκλήτου των Αποστόλων, του οποίου την πανέορτον και πανσεβάσμιον μνήμην μόλις προ λίγων ημερών εορτάσαμε. Γνωρίζομαι εν μακαριότατε την μεγάλην ευλάβεια του Φιλοθέου και Φυλαγίου, του μαρτυρικού λαού της μαρτυρικής και αιματοβαμμένης μεγαλονήσου, της ελληνικοτάτης Κύπρου προς τον Άγιον των ένδοξων Απόστολων Ανδρέαν. Ο νους όλων μας τόσον κατά την εορτήν του Θεοτάτου Αποστόλου, όσων και σήμερον που σας έχουμε ανάμεσά μας, αλλά και πάντοτε ευρίσκεται εκεί στην Ιεράν Ακρόλιαν της Μεγαλονήσου Κύπρου, εις το ακροτήριον της Καρπασίας, όπου φυλακισμένο, όπως και τα άλλα κατεχόμενα, ευρίσκεται το περίπιστο και γεραρό μοναστήρι του Πρωτοκλήτου, οποίον αληθώς όνειδος δια την ανθρωπότητα με την ανοχήν των μεγάλων δυνάμεων. Απομοιχείον καρδίας, σεβάσμιε της νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου αρχιθήτα, υψώνομεν φωνήν ηκεσίας προς τον πανικτήρμονα δεσπότην, ίνα διαπρεσβειών του Αποστόλου Ανδρέου, αποδώσει την γην των πατέρων σας, την γην των πατέρων μας, εις τους εκγόνους αυτών,
προς χαρμονήν ουχή μόνο των Κυπρίων αδελφών μας, αλλά και πάντων των Ελλήνων. Θα ελέγομεν δε και παντός ανθρώπου ευγενούς και πολιτισμένου. Εις το πρόσωπον σας, μακαριότατε, εις τους φωτεινούς οφθαλμούς σας, βλέπομαι τους αγώνας, τα ηρωικά κατορθώματα και κλαία ηρώων και μαρτύρων, οι οποίοι προσεφέρθησαν ως εθελώθητα θύματα, ως αμνή άμμομη υπερπίστεως και πατρίδος, από τον παλαιωτά των χρόνων έως και εσχάτων των ημερών, και οι οποίοι ανέβησαν εν δόξαση στους ουρανούς δια την ελευθερίαν της φιλτά της Κύπρου μας. Η παρουσία σας μας μετέφερα ήδη στα φυλακισμένα μνήματα, όπου οι σταυραϊτοί της Κύπρου αναπαύονται και περιμένουν την Ανάσταση και τη λευτεριά των σκλαβωμένων εδαφών της Μεγαλονήσου μας. Ήδη προσκυνούμε τους τάφους και τα μνήματα του Γρηγόρη Αυξεντίου, του Καραολί, του Παλικαρίδη και των άλλων γενναίων της Κύπρου αγωνιστών, και ακούμε την ξάστερη και ηρωική φωνή του Λαμπρού Παλικαριού, του Βαγορή της Κύπρου, της Ελλάδος, του κόσμου ολάκερου. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάν στη λευτεριά. Θα αφήσω αδέρφια συγγενείς, τη μάνα τον πατέρα, μες στα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές. Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα έρθει το καλοκαίρι. Τη λευτεριά θα φέρει σε πόλεις και χωριά. Εις το πρόσωπον σας, μακαριότατε, βλέπομαι ακόμα με δέος και συγκίνησιν βαθυτάτην των συνεχιστήν των αγώνων δια την ορθόδοξον πίστην και την ελευθερίαν της Κύπρου, των αηδήμων και μακαρίων προκατόχων σας, Χρυσοστόμων και Μακαρίων, έως και του Εθνοιερομάρτυλος Κυπριανού, του Ιερού Σφαγίου δια την ελευθερίαν της πατρίδος, ο οποίος μαρτυρικός διαγχώνησε τελειώθη το 1821 υπό των ανώμων και βαρβάρων Τούρκων κατακτητών. Ουδέπως ως αμφιβάλλομαι, μακαριότατε, ότι κι εσείς θα γράψετε ιστορίαν χρυσαίης γράμμαση, ως πιδαλιούχος της κατά Κύπρον Ιεράς Ολκάδος, και το ευχόμεθα ολοψύχος. Η θυσία του ενδόξου και ευκλεούς Κυπριανού, όπως και άλλων πολλών Κυπρίων, και λοιπόν θα έλεγα χιλιάδων Ελλήνων κληρικών εις την Μητροπολιτικήν Ελλάδα, κατ' εκείνους τους μαρτυρικούς καιρούς και χρόνους, που όσο κι αν ηθέλησαν την ΕΣ να την απομειώσουν, τόσον εντονοτέρα και φωτεινοτέρα καθίσταται και εμπνέει τας γενεάς των εκγόνοντων εις τας φλέβας των οποίων ρέει καθάριο της φυλής μας το αίμα. Αυτός ο Κυπριανός, ο μάρτυρας, ο ιεράρχης της Οδύνης και του Χρέους, σας απέστειλε σήμερον εις των πατραίων κλινήν πόλην, ώστε μαζί με της Κύπρου τους βλαστούς, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, που ρίζωσαν και κοσμούν την πόλη μας, να μας μεταφέρετε το πνεύμα της θυσίας Του, την ανδρεία και το μεγαλείο του πατριωτισμού Του, το ανυποχώρητον και αντιστασιακόν Του φρόνημα δια την ελληνορθόδοξον πατρίδα μας, την Κύπρο μας, την Ελλάδα μας, δια των κόσμων ολόκληρων. Το μήνυμα αυτό θα παραμένει πλέον νοπών δια τους προσκυνητάς του Αγίου Ανδρέου, αλλά και δια κάθε άλλων άνθρωπων επισκέπτην της πόλεως των πατρών, αφού η μαρμαρίνη πρωτομή του, ή τι λέγω, η ολοζώντανη φωτεινή μορφή του και παρουσία του, θα κοσμεί των αύλιων χώρων του ναού, του πολιούχου των πατρών και πάτρονος της Κύπρου, ουρανομίστου και πυρφόρου Αποστόλου Ανδρέου. Είναι εκεί χαραγμένα τα γράμματα που μαρτυρούν της θυσίας του το μεγαλείον. Ο Κύπρου Κυπριανός,
απανχωνιστής υπό των Τούρκων τη 9η Ιουλίου 1821. Εκεί είναι χαραγμένο το συγκλονιστικόν ειδικών σας μακαριότατε επίγραμμα, το οποίον όταν οι οφθαλμοί του αναγινώσκουν, σκυρτά η καρδία από δέος και συγκίνηση. Ένα ταινίζον ελευθέραν Ελλάδα Κυπριανέ, Κύπρου κλινέ αρχιθήτα, κλίμονος πάτρης μη επιλάθου Κύπρου, λύσεως δεσμών τυχήν παρακυρίου. Επίσης εκεί ημί σε χαράξαμεν για τη θύμηση της μεγάλης για την Πάτρα και την πατρίδα μας προσφορά σας. Γεώργιος, ο της νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου αρχιθήτης, ευλαβώς ανέθηκε μηνύ Δεκεμβρίου 2023. Με ρήμνη του ομιλούντος και προνοία της ενώσεως Κυπρίων νομού Αχαΐας. Μακαριότατε οι Κύπροι των πατρών, είναι άνθη εύωσμα της πόλεως μας. Τους αγαπάμε, τους θυμάμε, τους καμαρώνομαι, τους χαιρόμαστε και καυχόμαστε για αυτούς, κρατάνε τις σημαίες, οι αγωνιστές του 1974, τα παιδιά μας από εδώ, τα παιδιά των Κυπρίων. Καυχόμαστε για αυτούς, γιατί έχουν στην καρδιά τους τα ζώπηρα του γένους. Εν το προσώπο του Φερέλπιδος Προέδρου της Ενώσεως των Κυπρίων Ευαγγέλου Πολυβίου, χαιρετίζομεν και ευχαριστούμεν όλους τους Κυπρίους αδελφούς μας των πατρών. Μακαριότατε, σας υποδεχόμεθα και σας ασπαζόμεθα εν Κυρίω και σας χαιρετίζομαι με στίχους ενδόξους που κρύβουν το μεγαλείον της φυλής μας, γραμμένους από τον ειδικόν σας Κύπριον ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη. Η Ρωμιοσύνη εν φυλή, συνότζερη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξαλείψει, κανένας για τη σκέπη τη ποτάψει ο Θεός μου. Και κλείνομεν την προσλαλιάν ημών χαιρετίζοντες τον εθνομάρτυρα Κυπριανό, πάλι με του Κυπρίου ποιητού τα λόγια και με τα δέους προς αυτόν πιστεύω και μαζί σας, μαζί με όλους τους Κυπρίους και τους Έλληνες της Ελλάδος, εκβοώμεν. Σύ που σκοτώθεις για το φως, σήκω να δεις τον ήλιο, ξύπνα να δεις το γέμα σου, πώς έγινε βασίλειο. Καλώς μας ήρθατε, μακαριότατε. Επιτρέψατε μας να σας προσφέρουμε ένα απλό δώρο, εις ανάμνηση της εδώ παρουσίας σας, της ευλογητής παρουσίας σας, της ιστορικής παρουσίας σας, αφού είναι η πρώτη φορά που Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επισκέπτεται την Αποστολική Πόλη των Πατρών. Και μία ιερά εικόνα του Άρτη κατά τα γέντος εις τας δέλτους των Αγίων της Εκκλησίας μας, Αγίου Γερβασίου του εν Πάτρας. Κύριο Πρέσβη, να προσφέρουμε μία εικόνα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Το ίδιο στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελληνίου Ομοσπονδίας των Κυπρίων και στον κύριο Πρόεδρο της Ενώσεως Κυπρίων Νομού Αχαΐας. Θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τον πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα.
Μακαριότατε, σεβασμιότατε, Μητροπολίτη Πατρών, Θεοφιλιστάτη, Ιερό Ιεραρχείο, εκπρόσωποι του Δήμου Περιφερειών, τα παλικάρια μας εκεί, τις πολεμιστές το 1974, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη συγκίνησή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας, καλωσορίζοντας για πρώτη φορά στην πόλη των Πατρών τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριο Γεώργιο, στον ιερό αυτό, το φαντασμαγορικό ιερό ναό του Αποστόλου Ανδρέα Πατρών, συμμετέχοντας κι εγώ ευλαβικά στην τελετή τιμής και μνήμης του Εθνομάρτυρος Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, που τελούν η Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας, Ιερά Μητρόπολης, Πατρών και Αρχιεπισκοπή Κύπρου, σε συνεργασία βέβαια με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας. Σήμερα στον ιερό αυτό χώρο, ελλαδίτες αδελφοί και Έλληνες της Κύπρου, τιμούμε ενωμένη τη μνήμη και τη θυσία του Εθνομάρτυρος Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, ενός από τους πλέον εμβληματικούς ιερομάρτυρες της Κύπρου, ο οποίος δικαίως έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη του έθνους μας ως σύμβολο αντίστασης έναντι του Οθωμανικού ζυγού και ως εξέχουσα μορφή οικουμενικής εμβέλειας για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Τον Μάρτη του 1821, το μήνυμα της Επανάστασης, ελευθερία ή θάνατος, αντίχησε στα μήκη και τα πλάτη της κλαβωμένης ελληνικής γης και έφτασε βεβαίως και στην ακριτική Κύπρο, που ανταποκρινόμενη στο εθνικό όραμα βρισκόταν πάντα σε επαφή με τους παλμούς του ελληνικού κορμού. Ο φωτισμένος Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, με μεγάλη προσφορά στην ανάπτυξη της παιδείας στην Κύπρο και στη διδασκαλία των ελληνικών μαθημάτων, τα οποία είναι το μόνο μέσο όπου στολίζουση των ανθρώπινων νου, όπως αναφέρει, ως καταλυτικό ενοποιητικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας, του αλυτρώτου πνημνίου του, είχε μοιηθεί τους σκοπούς της Φιλικής Εταιρείας και μαζί με άλλους ιεράρχες και προκρήτους του νησιού συνέβαλε στην παρασκευή του αγώνα με οικονομική συνδρομή και αποστολή εφοδίων. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης, παρά τη συνετή στάση του Αρχιεπισκόπου, καθώς στην Κύπρο δεν εκδηλώθηκε ένοπλη εξέγερση, ο Σουλτάνος διέταξε τον αφοπλισμό των κατοίκων και την εκτέλεση 486 επιφανών Κυπρίων. Με πρώτο θύμα, τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τον οποίο απαγχώνησαν την 9η Ιουλίου 1821. Η θυσία του και ο βαρύς φόρος αίματος που κατέβαλε η Κύπρος το καλοκαίρι του 1821 ατσάλωσαν το φρόνημα του λαού της και γιγάντωσαν τη θέληση για τον πόθο για ελευθερία. Είναι αυτή η ίδια θυσία που τον ανέδειξε ως σύμβολο του ελληνισμού, σηματοδοτώντας τα βήματα της δικής μας πορείας, να μετουσιώσουμε την εθνική μνήμη σε συλλογική ευθύνη για το παρόν και το μέλλον. Να σταθούμε άξιοι συνεχιστές της ιστορίας μας και της δόξας όσων πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της ελευθερίας. Καθώς η σημερινή τελετή θα ολοκληρωθεί με τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στον προαύλιο χώρο του ιερού αυτού ναού, δημιουργείται ένα τοπόσημο που θα συμβολίζει εσαΐ τους ακατάλληλους δεσμούς μεταξύ της Κύπρου και των Πατρών. Ένα ιερό προσκύνημα τιμή σε ένα μάρτυμα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που με το παράδειγμά του μας διδάσκει ότι οι άνθρωποι που έχουν ήθος, φρόνημα υψηλό και γενναιότητα μπορούν να παραμείνουν ελεύθεροι. Αξίζουν πραγματικά θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, την Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας, στον πρόεδρό της και την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση της σημαντικής αυτής τελετής, που προβάλλει την εθνική μνήμη και την ενότητα του ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεως Ελλάδος. Κύριοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της ιδιαίτερης μας πατρίδας Κύπρου, σεβασμιότατε, κύριε Πρέσβη, αγαπητέ Ευάγγελε, Ελληνίδες και Έλληνες αδελφοί από την Ελλάδα και την Κύπρο, εκ μέρους της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και καλωσορίζουμε εδώ στην Πάτρα τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κύριο Γεώργιο, και τον πρέσβη μας, τον κύριο Σταύρο Αυγουστή. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ήταν ένας φωτισμένος θρησκευτικός ηγέτης που εκπλήρωσε το καθήκον του ως αγωνιστής πατριώτης Έλληνας με την ίδια του τη ζωή. Συμμετείχε στη Φιλική Εταιρεία και βοήθησε ποικιλοτρόπως την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Για τη δράση του αυτή, στις 9 Ιουλίου του 1821, απαχωνίστηκε από τον Τούρκο διοικητή της Κύπρου, Κουτσούκ Μεχμέτ, σε μουριά στην πλατεία Σεραγίου στη Λευκοσία. Ταυτόχρονα αποκεφαλίστηκαν τρεις Μητροπολίτες, ο Πάφου Χρύσανθος, ο Κητίου Μελέτιος και ο Κυρινίας Λαβρέντιος, και μέχρι τις 14 Ιουλίου του 1921 εκτελέστηκαν 486 Έλληνες της Κύπρου. Τα γεγονότα αυτά μαρτυρούν και αποδεικνύουν τους ακατάλητους εθνικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το όμεμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον, το ομοεθρές. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έδειξε με το παράδειγμά του ότι η ελευθερία είναι ένα πανανθρώπινο αγαθό που αποκτάται με αγώνες και θυσίες. Η θυσία του σφυριλάτησε τους προαιώνιους δεσμούς της Κύπρου με το ελληνικό έθνος, που συνεχίστηκαν στα επόμενα βήματα της ιστορίας. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης, στο ποίημά του για την 9η Ιουλίου, αποδίδει στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό τους στίχους: «Παρά το γέμαν τους πολλούς εγκάλιων του Επισκόπου, η ρωμιοσύνη εφυλή, συνότζερη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει, κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η ρωμιοσύνη να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει». Έλληνες Κύπριοι συμμετείχαν σε όλους τους αγώνες του έθνους από την Επανάσταση του 1821 μέχρι τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι τις μέρες μας, και έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της Ελλάδος. Αντίστοιχα, Ελλαδίτες αδελφοί μας έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου το 1963, το 1974, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Κυρίες και κύριοι, εμείς σήμερα καλούμαστε να προβληματιστούμε, να παραδειγματιστούμε και να εμπνευστούμε από την πατριωτική στάση του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Να εγκαταλείψουμε τον νεοπλουτισμό, την χλειδή, την αδιαφορία και να αντιταχθούμε στην τουρκική κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας με πράξεις, την απαιτούμενη οργάνωση και στρατηγική, αλλά και την ανάλογη κοινωνικοποίηση της νεολαίας μας από τις οικογένειες, τα σχολεία,
την Εκκλησία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε την ευλογία να είναι επικεφαλής της Εκκλησίας της Κύπρου ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, που αποδεικνύει μέσα από τον λόγο, τις πράξεις και τις τοποθετήσεις του ότι θέλει και μπορεί να είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης και καθοδήγησης του κυπριακού ελληνισμού προς την σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στον αγώνα για απελευθέρωση της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και τους επίκους. Κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί, ενωμένοι οι όπου γης Έλληνες, οφείλουμε να συστρατευτούμε και να οργανωθούμε σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικό και στρατιωτικό, ώστε να πετύχουμε την ελευθερία μας. Σας ευχαριστώ. Οι χαιρετισμοί θα ολοκληρωθούν από τον Πρόεδρο της Ενώσεως Κυπρίων, νομού Αχαΐας. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριε κύριε Γεώργιε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πατρών, κύριε κύριε Χρυσόστομε. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κερνίτσης, κύριε κύριε Χρύσανθε. Αξιότιμε κύριε Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Αυγουστίδη Σταύρου. Κύριε εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αρχής. Κύριε εκπρόσωποι των Δημοτικών Αρχών. Κύριε εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας. Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, κύριε Σιλούρη Γιώργο. Κύριε εκπρόσωποι συλλόγων, αγαπητά μέλη και φίλοι της Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, κυρίες και κύριοι. Το 1978 ιδρύθηκε η Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας. Σχεδόν μισός αιώνας προσφοράς στο πολιτισμικό, θρησκευτικό, αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθε της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα τιμούμε τον Εθνοιερομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό και ισχυροποιούμε τους δεσμούς της Κύπρου με την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Πάτρα. Τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, που πρόσφερε τεράστια οικονομική ενίσχυση στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας του 1821. Αυτόν που πίστευε πως η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου βασίζεται στην ελευθερία του πνεύματός του. Στηρίζοντας πνευματικά τους Κύπριους, λοιπόν, επέμεινε στην ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και ήταν αυτός που πριν απαχωνιστεί από τους Τούρκους ίδρυσε την ελληνική σχολή Λευκωσίας. Το σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο, στο οποίο μερικοί από εσάς, όπως ο πατέρας μου, φοιτήσατε. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που θα μείνει στην ιστορία και για την Πάτρα, γιατί βρίσκεται εδώ ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριος κύριος Γεώργιος. Και βρίσκεται εδώ για την υλοποίηση μιας ιδέας της Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας που υποδαβλίζεται για παραπάνω από 2 δεκαετίες. Για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού. Μια προσπάθεια για την οποία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πρώην Προέδρους της Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, αλλά και όσους άλλους βοήθησαν. Μακαριότατε, ευχαριστούμε για την τιμή που κάνετε στην πόλη μας και την Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας με την παρουσία σας. Ας τιμήσουμε τον προκάτοχό σας όπως το αξίζει. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε οικό στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριο κύριο Γεώργιο, όπως μας απευθύνει την ομιλία του. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, κύριε Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, άρχοντες του τόπου, αγαπητοί συμπατριώτες, κάθε λαός, σε ώρες που δοκιμάζεται η ταυτότητά του και αφισβητείται η πνευματική γνησιότητά του, στρέφεται και αναζητά τις ρίζες του. Αξιολογεί τις δυνάμεις του, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το παρόν και να προγραμματίσει με σύνεση το μέλλον.
πολύ περισσότερο σε καιρούς κρίσιμους για την ίδια την εθνική αλλά και φυσική επιβίωση του, όταν κυκλώνεται από στήφη βαρβάρων που τον απειλούν με την αριθμητική και στρατιωτική υπεροχή τους, όταν βάλλεται πανταχώθεν, όταν φτάνοντας στα έσχατα όρια υποχωρήσεων τον πιέζουν για περαιτέρω συμβιβασμούς, ένα έχει χρέος. Να ατενίσει τη μακρά φάλαγγα των προγόνων του, την φύτρα της ζωής του. Να δει τους αγώνες και τις αγωνίες τους, τους πόθους και τα παθήματά τους, για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει τις δικές του υποχρεώσεις. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αντιλαμβάνομαι τη σημερινή τελετή και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, καθώς και την Ένωση Κυπρίων Αχαΐας, που είχαν την πρωτοβουλία για την ανύψωση στην πρωτεύουσα της Αχαΐας της προτομής του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού και με προσκάλεσαν στα αποκαλυπτήριά της. Η συγκίνησή μου είναι βαθύτατη γιατί βρίσκομαι στο λίκνο της Ελληνικής Επανάστασης, εδώ που το ανέφικτο για πολλούς όραμα της ελευθερίας έγινε πραγματικότητα. Εδώ που γυροφέρνει πολλές φορές η σκέψη όλων των Κυπρίων, μακαρίζοντες τους έμωμους, ομόγλωσσους, ομόθρησκους αδελφούς τους, που απολαμβάνουν τους καρπούς των αγώνων τους, παίρνοντας δύναμη για συνέχιση και του δικού τους αγώνα. Η τοποθέτηση της προτομής του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στην Πάτρα, ανάμεσα στις προτομές των τοπικών εθνομαρτύρων, είναι γεμάτη συμβολισμούς για την κοινή καταγωγή και τις κοινές επιδιώξεις Ελλαδιτών και Κυπρίων. Και θεωρώ κατάλληλη την ευκαιρία για μια σύντομη αναφορά μου στο έργο του σε δύο συναφείς τομείς της ζωής του. Τη μέρημνα για την ελληνική παιδεία της Κύπρου και την ηρωική θυσία του την ώρα της εξέγερσης ολόκληρου του έθνους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε προστάτης της εθνικής παιδείας σε όλων των υπόδουλων ελληνισμών. Και στην Κύπρο, μέχρι την ίδρυση των πρώτων σχολείων, που και αυτά από την Εκκλησία ιδρύθηκαν, οι ιερείς υπήρξαν οι θεματοφύλακες της ελληνικής παιδείας. Διατήρησαν άλλες εστιάδες παρθένοι, άσβεστον το φως της μάθησης, όσων αμυδρών κι αν ήταν αυτό, προφυλάσσοντας το από τον άγριο τουρκικό βοριά, που βυσοδομούσε να σβήσει και την τελευταία αναλαμπή του. Ακόλουθος και συνεχιστής αυτής της παράδοσης, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, το 1812, δύο μόλις χρόνια μετά την άνοδό του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο, ιδρύει απέναντι από την Αρχιεπισκοπή την Ελληνική Σχολή, που εξελίχθηκε στη συνέχεια στο σημερινό Πανκύπριο Γυμνάσιο. Καταλάβαινε πως η πνευματική άνοση ενός λαού εξαρτάται από την έκταση και την ποιότητα της παιδείας του. Διερευνώντας διεξόδους για τη φυλή στα τρομερά αδιέξοδα των καιρών του και τρόπους επιβίωσης του γένους μέσα στον αριθμητικό κατακλυσμό των βαρβάρων, συνειδητοποιούσε πως ο ελληνισμός δεν είχε ποτέ την εύνοια των αριθμών. Η πνευματική του διάσταση, με τον δυναμισμό της και το εύρος της το οικουμενικών, αποθούσε πάντοτε τους αριθμούς, αποθούσε την ποσότητα. Μοίρα του πάντα, από τα μυθικά χρόνια, η ποιότητα. Η αριθμητική αποτελεί προνόμιο του πλήθους και εκφράζει την δύναμη της ύλης. Για τον ελληνισμό αλλού είναι η δύναμή του. Και προς αυτήν την κατεύθυνση έπρεπε να προσανατολιστεί. Στη βελτίωση της ποιότητάς του, στην πνευματική του πρόοδο και προκοπή. Έτσι συνέλαβε το νόημα της παιδείας στο δουλωμένο γένος ο Κυπριανός. Και κατά αυτόν τον τρόπο προχώρησε στην ίδρυση της ανώτερης ελληνικής σχολής. Η σχολή θα βοηθούσε στην καλυτέρευση των ηθών, όπως ξεκάθαρα σημείωνε στο πρακτικό της σύστασης της, μα ο ρόλος της δεν θα σταματούσε εκεί. Θα βοηθούσε στη διαφύλαξη και ενίσχυση της εθνικής αυτοσυνειδησίας και ελπίδας. Η πρωτοβουλία του δεν είχε περιορισμένη χρονική σημασία. Το οπτικό πεδίο του Κυπριανού δεν περιοριζόταν στην εποχή του. Είχε πολύ ευρύτερη προοπτική. Και η πρωτοβουλία του αποδείχτηκε εκ των υστέρων
η κέρια προϋπόθεση της αποτυχίας όλων των αθελτινιστικών προσπαθειών που ακολούθησαν. Και αυτή ακόμα η Βρετανική κατοχή, αν δεν έβρισκαν το ισχυρό προηγούμενο της εκπαιδευτικής κληρονομιάς του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, θα μπορούσε ίσως να δώσει τις λύσεις παιδείας που από την πρώτη στιγμή επεζήτησαν και που ουδέποτε όμως μπόρεσε να ολοκληρώσει. Η μακραίωνη βυζαντινή παράδοση μας είχε δημιουργήσει τις σταθερές συντεταγμένες της παιδείας και δεν δυσκολεύτηκε στην επιλογή τους ο Κυπριανός. Οι συντεταγμένες αυτές δεν στηρίζονταν μόνο στο περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης και ζωής, αλλά και στην εθνική γλώσσα και διανόηση. Άλλωστε, τα όρια των δυο αυτών μεγεθών ήταν αδιαχώριστα σε όλη την παράδοση της Ορθοδοξίας. Τα ελληνικά μαθήματα διαλαλούσε ο Κυπριανός στο περίφημο έγγραφο πρακτικών της ίδρυσης της σχολής του, είναι το μόνο μέσο όπου στολίζουσιν τον ανθρώπινο νου και όπου αποκαταστένουσιν τον άνθρωπον άξιον των διάνθρωπων. Και πράγματι, μπορούμε σήμερα να ομολογούμε πως η ελληνική παιδεία στάθηκε η πραγματική σχεδία του βίου μας. Αυτή μας έδωσε, εκτός των άλλων, και πνοή για να πιστεύουμε, να παλεύουμε, να προχωρούμε. Δίχως τη δάδαν της δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Η μόνωση από τον υπόλοιπο ελληνικών κορμών, η δίωξη, η σκλαβιά, ο εξαναγκασμός θα μας αφάνιζαν. Και μόνο η μέρημνά του για την ελληνική παιδεία της νήσου, ακόμα και αν δεν μεσολαβούσε ο ιερικός θάνατος του, θα κατέτασε τον Κυπριανό στο πάνθεον των ηρώων του έθνους. Εκείνον όμως που του προσέδωσε κορυφαία θέση στη συνείδηση του κυπριακού ελληνισμού ήταν η υπέρτατη θυσία του. Η ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, σ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, είναι η ιστορία των Ελλήνων Κυπρίων που αγωνίζονται συνεχώς να διατηρήσουν ό,τι ιερών έχουν, την ορθόδοξη τους πίστη, την ελληνική τους γλώσσα και την εθνική τους συνείδηση. Μα και να αποκτήσουν ό,τι πρόσκαιρα έχασαν, την εθνική τους ελευθερία. Και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε συνέστηση των ευθυνών και της θέσης του ως Εθνάρχου των Ελυτρώτων Κυπρίων. Αμετάθετο στόχος του ήταν η απελευθέρωση της Κύπρου. Στο στόχο αυτόν αποσκοπούσαν όλες οι επιμέρους ενέργειές του. Η καρδιά του σκυρτούσε στην προσδοκία της Επανάστασης και στο όραμα της απελευθέρωσης. Μα εκτός από τον πατριωτισμό, διέθετε και σύνεση και διορατικότητα. Είχε πολύ ορθά διαβλέψει την ιδιότυπη θέση της Κύπρου μέσα στον ελληνικό και μουσουλμανικό κόσμο, στο κέντρο του Σουλτανικού κράτους. Κάθε απόπειρα ένοπλης εξήγερσης των Κυπρίων θα καταπνιγόταν αμέσως στο αίμα από δυνάμεις που θα αποβιβάζονταν γρήγορα από τις γύρω περιοχές. Ενώ αντίθετα η κύρια αιστεία της Επανάστασης, η Πελοπόννησος και κυρίως Ελλάδα, βρισκόνταν μακριά και δεν θα μπορούσε να προσδοκάται βοήθεια από εκεί. Γι' αυτόν τον λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός υποσχέθηκε αμέριστην την ηθική και υλική υποστήριξη στον κυοφορούμενον αγώνα. Εξέγερση στην ίδια την Κύπρο ήταν πρακτικά δύνατη και εθνικά επιζήμια. Κι όμως η Κύπρος δεν διέφυγε την καταστροφή. Η Κύπρος και ο Αρχιεπίσκοπος της πλήρωσαν με το αίμα τους την ταπείνωση και τον εξευτελισμό που υφίστατο η Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Ξηράν και στη θάλασσα από τις δυνάμεις της Επανάστασης. Ο Κυπριανός δεν ήταν απροετοίμαστος για αυτήν τη θυσία. Ήξερε πως η ελευθερία, περισσότερο από κάθε άλλον αγαθόν, εκτός από μόχθους και ανδρεία, απαιτούσε και άφθονο μαρτυρικό αίμα και ήταν έτοιμος γι' αυτό. Τα ύπουλα σχέδια του αιμοσταγούς διοικητή περίλθαν έγκαιρα σε γνώση του. Πολλοί τον πρότρεψαν να φύγει, είχε την ευχέρεια. Μα αυτό θα ήταν αντίθετο προς τις αρχές και τις πεποιθήσεις του. Ήταν ανάγκη να στηρίξει τον λαόν του με την έμπραχτη εφαρμογή των διακηρύξεων του. Το θνής και υπερπίστεως και μάχου υπερπατρίδος που έθετε ως κορονίδα στην ιδρυτική πράξη της ελληνικής σχολής θα εφαρμοζόταν πρώτα από τον ίδιο.
Όταν κάποιος μπορεί ενσυνείδητα να πεθάνει, γνωρίζει τι ακριβώς ζητά. Και ο Κυπριανός ήξερε τι ζητούσε. Επεδίωκε τη στήριξη του ποιμνίου του στη γη των πατέρων του, μέχρι την ημέρα που θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για τη λύτρωση, την εθνική του αποκατάσταση. Έτσι, την 9η Ιουλίου 1821, απαγχωνίζεται με τη συνέστηση ότι η θυσία του θα ριζώσει βαθύτερα στις ψυχές των υποδούλων την πίστη στην ελληνική ιδέα. Μπροστά στην αχώνη, ξεδιπλώθηκε όλον το παρελθόν της φυλής του. Τα μάτια του εκτόξευσαν τη λάμψη της περηφάνειας που δεν σβήνει ούτε στη πτώση ούτε στο θάνατο και άφησε στον λαό του το σπέρμα για μια νέα ζωή. Απαχωνίστηκε ο Κυπριανός, μα υπάρχουν θάνατοι που αξίζουν περισσότερο από τη ζωή. Υπάρχουν πτώσεις που αξίζουν όσο και η Ανάσταση. Ο Κυπριανός έγινε θρύλος. Ο τάφος του έγινε τάφος ζωαρχίας για να αντλεί ο λαός του τα στοιχεία για τη νέα του ζωή που θα απεργάζονταν την ελευθερία του. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ διπλόν το μήνυμα της σημερινής μεγαλειώδους τελετής. Να διακηρύξει πρώτα την ενότητα και τους κοινούς εθνικούς στόχους των Ελλήνων της Ελλάδος και της Κύπρου, να υπενθυμίσω ότι είμαστε γνήσιοι απόγονοι και συνεχιστές των Εθνομαρτύρων του 1821, συνέχεια της ίδιας φυλής που εκτείνεται από το Μοριά μέχρι την Κύπρο. Μαζί με τους Εθνομάρτυρες της περιοχής, ο Κύπρου Κυπριανός θα ατενίζει την ελευθέρα Ελλάδα και θα αναπέμπουν μαζί δεήσεις υπέρ της εν δουλεία διατελούσης ακόμα Κύπρου. Μα και για να στείλει ύστερα ιδιαίτερα διδάγματα σε εμάς τους Κυπρίους για τη δική μας πορεία. Γιατί σε έναν τραγικό γύρισμα των καιρών βρισκόμαστε και σήμερα αντιμέτωποι με τον ίδιο, όπως και τότε, βάρβαρον κατακτητή, με τον ίδιο προαιώνιον εχθρόν της φυλής, με την ιδιαίτερη πατρίδα μας να βαδίζει και πάλι τη γνώριμη σε αυτήν οδόν του μαρτυρίου. Ήταν και τότε δύσκολες οι παριστάσεις και τα διέξοδα φοβερά. Υπήρχαν και τότε φωνές για αποδοχή των πραγματικοτήτων που είχαν ως μέγιστη στόχευση την απλή φυσική επιβίωση για την αποφυγή χειρότερων δεινών, την αποφυγή της επαπειλούμενης γενοκτονίας. Ούτε και οι ξένοι ήταν ευνοϊκότερα διακείμενοι τότε προς τον ελληνισμό. Η Ελλάδα δεν βρισκόταν και τότε σε καλύτερη κατάσταση. Σφαγές, απαχωνισμοί, λιλασίες και εμπρισμοί απειλούσαν με αφανισμόν ολόκληρη τη χώρα. Και η Κύπρος ήταν και τότε μακριά. Λαός και ηγεσία όμως είχαν τότε συνείδηση του χρέους. Αισθάνονταν βαθιά τις ρίζες τους στην ιστορία, στον πολιτισμό, στη γη τους. Ήξεραν από πού έρχονταν και πού πήγαιναν. Και αυτά τους προσδιόριζαν τον τρόπο ζωής και δράσης τους. Ήξερε και ο Κυπριανός, όπως και ο Λεωνίδας και ο Παλαιολόγος προηγουμένως, και όπως ο Αυξεντίου και ο Μάτσης και ο Καραολουής σε κατόπινους χρόνους, ότι το φυσικό τέλος ήταν αναπότρεπτο και ο εχθρός θα περνούσε. Για την ηθική όμως δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα της θυσίας. Μεγαλύνεται η πράξη και γίνεται συντελεστής συντήρησης του έθνους μέχρι την Ανατολή καλύτερων ημερών. Αν κριτήριο στην πράξη του Λεωνίδα ήταν ο εφιάλτης, αν ο Παλαιολόγος καθοδηγείται από τους οποιουσδήποτε τουρκόφρονες και ο Αυξεντίου από τους κάθε λογής αγγλόφιλους, ως έθνος και ως φιλήν θα είχαμε χαθεί από καιρόν. Το χρέος μας είναι και σήμερα ξεκάθαρο. Οφείλουμε να αντέξουμε, να αναχτίσουμε την εθνική αξιοπρέπειά μας που παραμελήσαμε από καιρό. Καθοδηγητές στις αποφάσεις και στις πράξεις μας πρέπει να είναι η ιστορία και οι πρόγονοι μας. Δεν διεκδικούμε παρά το δίκαιό μας. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους προγόνους μας, χρέος απέναντι και στους απογόνους μας, να αντισταθούμε και στον χρόνο και στις δυσκολίες και όχι να παρακολουθούμε παθητικά την όποια δυσμενή για μας εξέλιξη των πραγμάτων. Οφείλουμε να επιλέξουμε πορεία, να επανακαθορίσουμε στόχους, να επανασυνταχθούμε.
να διακηρύξουμε ότι δεν δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από όσα δικαιούνται όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αν όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι δικαιούνται να έχουν ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη εγκατάσταση και απόκτηση περιουσίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί εμείς οι Κύπροι να μην δικαιούμαστε τα ίδια πράγματα στην πατρίδα μας, να μην μπορούμε να κατοικήσουμε στα σπίτια μας και να απολαμβάνουμε τις περιουσίες μας? Με συντονισμένες προσπάθειες Κύπρου, Ελλάδος και άλλων φύλων χωρών, θα πρέπει να εξαναγκαστεί η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Με θοπίες και συνεχείς παραχωρήσεις δεν εξευμενίζεται ο κατακτητής. Θα πρέπει να νιώσει την πίεση, να υποστεί το κόστος. 202 και πλέον χρόνια από τη μεγαλειώδη θυσία σου και ύστερα από έναν υπέροχο απελευθερωτικό αγώνα και εκατόμπες θυσιών σε δύο παγκοσμίους πολέμους, εξακολουθεί να παραμένει σκλαβωμένη η πατρίδα μας, εθνομάρτυρα Κυπριανέ. Βρισκόμαστε μάλιστα στην πλέον δεινή θέση της ιστορίας μας, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι έναν ανελαίητον εθνικό ξεκαθάρισμα και ένας βάρβαρος επικισμός της κατεχόμενης γης μας. Η ψυχή μας όμως μένει αδούλωτη και παλεύει και ελπίζει. Δεν δικαιούμαστε να υποστήλουμε τη σημαία του αγώνα. Κάτι τέτοιο θα μας έκανε αργά ή γρήγορα θλιβερούς νοσταλγούς εκ του μακρόθεν της πατρίδας μας. Υποσχόμαστε πως δεν θα φανούμε ανάξι της θυσίας και του παραδείγματός σου. Και είμαστε σίγουροι πως του Θεού συνεργούντος, γρήγορα θα μπορέσουμε να πλέξουμε για σένα το στεφάνι μας με ελεύθερη τη Δάφνη. Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τη λαμπρή υποδοχή που μας επιφυλάξετε. Ευχαριστώ και όλους για τις εκδηλώσεις της αγάπης σας, τις οποίες ερμηνεύω σε εκδηλώσεις συμπαράστασης προς τον αγωνιζόμενο κυπριακό λαό, την αγωνιζόμενη Κύπρο. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος ευρισκόμενος στον πάσεπτον αυτόν νόν του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου. Ο Απόστολος Ανδρέας για μας ως Κυπρίους, λόγω του σκλαβωμένου μοναστηριού του στο ακρότατο ανατολικό σημείο της Κύπρου, έγινε σύμβολο αντίστασης κατά της κατοχής και αγώνα για απελευθέρωση. Ίσως γιατί ο Ανδρέας είναι ένας από τους δύο Αποστόλους που φέρουν ελληνικά ονόματα, ο άλλος είναι ο Φίλιππος, Φίλιππος ήταν η βασιλής της Μακεδονίας, ο Ανδρέας είναι της Ανδρίας, λέξης ελληνικότατης επώνυμος, είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην Κύπρο, το πιο συχνό όνομα στην Κύπρο. Δεν κρύβω την ανησυχία που κυριαρχεί αυτές τις μέρες στην Κύπρο. Όχι για σας, των λαών της μητέρας πατρίδας, ούτε για την Εκκλησία της Ελλάδος. Βλέποντας αυτές τις μέρες τις περιπτύξεις και τις υποδοχές του κατακτητή της Κύπρου, ανησυχούμε. Είναι δυνατόν να δίνουμε εγκάλυψη στην κατοχική δύναμη, να φαίνεται φιλιρενική, με το να εξαιρούμε των Κυπριακών από τα άλλα θέματα που επηρεάζουν τις σχέσεις των δύο χωρών? Είναι νομίζω στρουθοκαμιλισμός το να μην βλέπουμε ότι όταν ξεμπλέξει με την Κύπρο και μόνος μας θα μας ξεκάνει γρήγορα, θα ξεκινήσει με τα άλλα ελληνικά μέρη. Η Κύπρος είναι το τελευταίο φυλάκιο της Ελλάδας. Αν πέσει, θα ξεκινήσει το ξύλωμα της Ελλάδας. Θα ήθελα, σεβασμιότατε, ευχαριστώντας σας και για την υποδοχή αλλά και για τα δώρα σας, να δώσω ένα μικρό και εγώ συμβολικό δώρο σε εσάς. Έναν εγκόλπιο. Και ένα στο Θεοφιλέστατο. Και για τους Κυπρίους της Αχαΐας, να δώσουμε μια εικόνα του Αποστόλου Βαρνάβα, του Ιδρυτή και Προστάτη της Εκκλησίας μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Φήμη του Μακαριωτάτου, Αρχιεπισκόπου Νέας στην Ιαννής και Πάσης Κύπρου, κυρίου Γεωργίου. Γεωργίου του Μακαριωτάτου και Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιου στην Ιαννής και Πάσης Κύπρου, Πατρός ημών, ποιμένος και εθνάρχου, πολλά τα έτη. Των δυσμενών καιρικών συνθήκων θα τελεστεί εδώ εντός του Ιερού Ναού το Τρισάγιο για το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο και Εθνομάρτυρα Κυπριανό και αμέσως μετά ο Μακαριώτατος με τη συνοδεία πιστευόλων μας θα εξέλθει προκειμένου εν πομπή να προβεί στα αποκαλυπτήρια της προτομής του. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, ένε κεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε έγγιση μας εις πειράσμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίωται τελειωμένων την ψυχή του δούλου σου σώτερα λάπασον, φύλα τον αυτήν εις την μακαρία ζωή την πάραση φιλάνθρωπε. Εις την καταπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σας θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να πασόν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή
και άχραντος παρθένος, η θεώνας πόρος κύσσασα, πρέσβευε του σωθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Κύπρου του Εθνομάρτυρος, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό, παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κυρίος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αμαρτιών αυτού, παρά Χριστό το αθανάτο βασίλη και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ευχαριστούμε Συ Κύριε Θεός ημών, ότι Σου μόνον το ζήν αθάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος κι ουκέστη προσωποληψία παρασύ Κύριε. Πάση γαρανθρώπης το κοινόν του βίου έταξας χρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε οικετεύομνην Κύριε ο Θεός ημών το δούλο σου Κυπριανών Αρχιεπίσκοπων και Εθνάρχην ημών γενόμενων, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόπης Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ ανάπαυσο. Και ως περ επί της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίου ανάδειξον, Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάκριτον πρόσδεξε. Αυτός επί της γης της ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσον. Και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιώνων συμβαρσισάντων συναρρύθμισον. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κειμένου δούλου σου, Κυπριανού Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, συν το Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωή σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα εσύ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσε και νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανομού μου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου Αυτού, Λαζάρντου Τετραημέρου και Πάντων Αγίων, την ψυχήν του εξημών μεταστάντος δούλου αυτού Κυπριανού Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου ημών γενωμένου, εσκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ να πάυσε και πεταγίως εν ρυθμίσε. Ημάς δε λεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε εθνάρχα ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε εθνάρχα ημών. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Παρακαλείται ο Σύλλογος των Αγωνιστών του 74 να αποδώσουν τιμή στο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.
Ο πρέσβης της Κύπρου, κατάθεστε. Πάβει και να μας εμπνέουν οι θυσίες σου. Αμήν. Να περνάτε καλορίζικος στη νέα έπαρξη που σας έταξε η Εκκλησία. Να έχετε τις ευχές των εθνομαρτύρων και ηρώων προκατόχων σας. Έχετε τις προσευχές όλων μας. Νιώθω αυτόν το βάρος και λυγίζουν πράγματι τα γόνατά μου. Ευχαριστήρια για την οργάνωση. Σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλά είσαστε, μακαριότατε. Χάρηκα, άξιος, μακαριότατε. Να είστε καλά, μακαριότατε. Μπορούμε να πάρουμε τα ευτυπής κανένας εδώ. Τι κάνουμε τώρα, ρε. Λοιπόν,